Μια ιδιαίτερη βραδιά στο Μόμους ήταν αφιερωμένη στο συγγραφικό έργο της Έλενας Πέγκα. Με τιμά πολύ αυτή η εκδήλωση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Πάντα χαίρομαι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως έρχομαι παραστάσεις. Και αυτή τη φορά έρχομαι για μια βραδιά που θα συζητήσουμε γύρω από το θέατρο, το σύγχρονο θέατρο, τα θεατρικά έργα και τα δικά μου, αλλά και το ρόλο που παίζει η σύγχρονη γραφή. Ένα από τα χαρακτηριστικά στα θεατρικά έργα της Έλενας είναι ότι κάνει μια, ας πούμε, σύμπτυξη όλων των τεχνών. Και επομένως είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία που την έχουμε απόψε εδώ μαζί μας, στον συγκεκριμένο χώρο. Η Έλενα Πέγκα είναι ένας άνθρωπος της Θεσσαλονίκης, αλλά όχι μόνο, που έχει μια ιδιαίτερη προσωπική και σύγχρονη γραφή. Είμαι διπλά χαρούμενη που παίρνω μέρος σε αυτό το εγχείρημα. Η Θεσσαλονίκη δημιουργός σπούδασε θέατρο και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Connecticut στις Ηνωμένες Πολιτείες και σενάριο και συγγραφή έργων στο Λος Άντζελες. Ξεκίνησε την καριέρα της ανεβάζοντας έργα σε εναλλακτικές σκηνές της Νέας Υόρκης. Αφιερώνουμε την εκδήλωσή μας σε μια γυναίκα Θεσσαλονικιά, αξιολογότατη στον χώρο του πολιτισμού και των γραμμάτων, την Έλενα Πέγκα. Συγγραφέα, σκηνοθέτηδα με ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό και ένα πολύ δυνατό έργο. Υπάρχει αυτό το αφιέρωμα στο έργο της Έλενας. Υπάρχει και το πεζογραφικό της έργο εκτός από το θεατρικό. Τα διηγήματά της έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών στο παρελθόν. Και φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Μακεδονικό Μουσείο, που τώρα λέγεται Μόμους, έχει ενταχθεί στη μεγάλη οικογένεια του Μόμους, οργανώνει αυτή την εκδήλωση εδώ πέρα για να τιμήσει τη δουλειά της. Και εγώ εκτιμώ πολύ τη δουλειά της Έλενας και νομίζω ότι είναι αυτό που είπες, είναι πολύ σημαντική η δουλειά της. Θεατρικά της έργα έχουν ανέβει στο Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, στο Ελληνικό Φεστιβάλ και στους Δελφούς.